Θέλω να εκφράσω την αποδοκιμασία τη κυβέρνηση στην κλιμακούμενη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πλήξει τη δημοκρατία, του θεσμού και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο τραμπισμού αλλά γκρέκα. Ο κύριο Τσίπρα ζήτησε ανάμεσα στα άλλα από τον Πρωθυπουργό να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να πάει ομαλά, λέει, η χώρα στην πορεία προ εκλογέ. Πρόκειται για ανήκουστο και εκτό κάθε τάξη πολιτική και συνταγματική αίτημα το οποίο προσβάλλει βαθύτατα τη Λαϊκή Βούληση. Φαίνεται ότι ο στόχο του κυρίου Τσίπρα είναι η αμφισβήτηση τη ομαλότητα, είναι η αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών, είναι η δημιουργία συνθήκων τοξικότητα. Προσπαθεί να εισάγει στην Ελλάδα τι διχαστικέ πρακτικέ του τραμπισμού, προκειμένου να καλλιεργήσει νοσηρό κλίμα, να δικαιολογήσει την πολιτική του υστέρηση στι δημοσκοπήσει και να οικοδομήσει γραμμή άμυνα για την επόμενη πολιτική περίοδο. Καταφεύγει όμω με τον τρόπο αυτό σε μια ανεύθυνη και εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική, με επιπτώσει και στην πορεία τη οικονομία, ενδεχομένω και σε εθνικά μα ζητήματα. Επιδεικνύει ελαφρότητα και ανευθυνότητα σε ένα κόσμο που εξαιτία των κρίσεων απαιτεί σοβαρότητα, απαιτεί στιβαρότητα, απαιτεί υπευθυνότητα και απαιτεί και ενότητα. Κύριο Τσίπρα, οφείλει επιτέλου να αντιληφθεί ότι η δημοκρατική ομαλότητα συνιστά και εκτιμένο τη μεταπολίτευση και καμιά διχαστική πολιτική προσέγγιση δεν θα τη θέσει σε κίνδυνο. Η κυβέρνηση δεν θα τον ακολουθήσει σε αυτή την πολιτική ευτέλεια και εξαχρίωση. Δεν θα αφήσουμε τον τραπισμό αλαγκρέκα ούτε να πλήξει τη δημοκρατία μα ούτε να διχάσει τους Έλληνες, ούτε να βλάψει την κοινωνία και την πατρίδα. Μ' αρέσει ο Τραμπ. Είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα στι ΗΠΑ θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια.